Η ομάδα του War Room, η ομάδα της παρέας, η ομάδα των Underdogs, η ομάδα που έχουμε κρεμάσει ένα μπάνερ από πίσω, η ομάδα της καρδιάς μας, ο ελαφιακός που λέμε στο ίντερνετ, η Milwaukee Bucks, δεν μου αρέσει καθόλου πολύ. Κρίνεις, ναι. Χάλια. Η Milwaukee Bucks, τι κάνανε, όπως είπαμε και στην ανασκόπηση της Free Agency ως τώρα, κρατήσανε τους δύο στάρ τους, τον Brook Lopez και τον Chris Middleton. Mm. Ναι. Δύο παίκτες οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον τίτλο που πήραν το 2021. Δύο παίκτες οι οποίοι έχουν διαφορετικό value νομίζω στην αγορά. Δηλαδή του Chris Middleton είναι πέφτει η αξία τόσο περνά τα χρόνια γιατί έχει κυρίως προβλήματα τραυματισμών. Είναι ένας πάρα πολύ efficient scorer, ο οποίος δεν είναι δυνατός αμυντικά, αλλά κυρίως έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη, γι' αυτό το βοήθησε αρκετά. Αντίθετα, το βάζει του Brook Lopez. Έχει μέσο. Ναι, έχει μέσο. Μια απόδειξη του Γιάννη στην Έλληνα. Και γενικά το Milwaukee θα το πει Πασόκ. Ναι, ναι, και λίγο και στα χρώματα, ναι. Διάφορες καταστάσεις. Αντίθετα, ο Brook Lopez, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι νέος. Είναι στη λίγα από το 2000 πόσο, 19, 11 πόσο. Είναι 35 ετών, α πούμε. 35 ετών, έτσι. Και ξαφνικά, δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει η λίγα στην οποία. Οι ψηλοί, οι big men, ειδικά οι big men που σουτάρουν, ειδικά οι big men που σουτάρουν και κάνουν και τάπες και είναι rim protectors, είναι αυτή τη στιγμή όπως ήταν πριν από 3-4 χρόνια οι τριποντάκηδες που παίζανε και λίγο άμυνα ή ακόμα και οι point τριποντάκηδες, υπήρξε ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω τώρα, φιλολογικό από διάφορες ομάδες. Έφυγαν να τον ανανεώσουν, πρώτα ανανεώσαν τον Brook Lopez και μετά τον Middleton, όπως νομίζω. Κοίτα, ο Lopez ουσιαστικά, εγώ δεν θυμάμαι, δηλαδή, πραγματικά, για τέτοιου level παίχτης στα 35 του να κάνει set the market σε μια θέση είναι απίστευτο. Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή πήρε 24 εκατομμύρια το χρόνο, ένα ακραίο συμβόλαιο, το οποίο εγώ το πιστεύω. Πιστεύω ότι το αξίζει. Πραγματικά το πιστεύω. Λέει, και ήταν και διαιτές. Μετά είναι την περσινή του χρονιά, θεωρώ ότι σίγουρα το αξίζει είναι παιχτικά. Ταμάμ. Εγώ νομίζω ότι πέρα από το. Το πρόβλημα είναι το ότι ανανεώθηκε ο Μίτλετον για όλους τους Έλληνες, νομίζω. Ναι. Στον Γιάννη. Ακούστε με λίγο, για να σα πω κάτι για τον Λόπεζ. Θα πω και για του παδί του Μιλγόκη. Νομίζω ότι. Εντάξει, ο παδί του Μιλγόκη είναι συναισθηματικά δεν μένει με τον Μάρα. Ο Άλεξ, ο Σέγγι Κίγκερ, νομίζω ότι θα χαιρέτησε την κίνηση. Αν είσαι πραγματιστή όμω, δεν το βλέπει ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο υπερβολικό. Λοιπόν, εγώ να πω το εξή για του φίλου του Μιλγόκη. Εγώ θα για τον Λόπεζ να πω κάτι και να αποχωρήσω. Ωραία, ναι. Εδώ είναι μια κίνηση ξεκάθαρα σαν να λέει ότι αν πάμε στου τελικού και πετύχουμε τον Γιώργη, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε χωρί. Θέλουμε και του δύο. Εννοείται. Δηλαδή και τον Γιάννη από τη μία και τον Λόπεζ από την άλλη. Να παίζουν λίγο βρωμόξιο. Γενικότερα δεν δηλαδή έχουν και κίνηση... τον αδερφό Λόπεζ εκεί. Ναι, ναι, ναι. Το Ρόμπιν τον κρατήσανε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια αυτό που θέλω να πω για τον Μίτλετον. Ο Μίτλετον έχουμε πει πολλές φορές. Τον έχουμε κράξει. Λέμε ότι πόσο. Δεν φταίει μόρα εδώ. Στην τοπική πορεία βρίσκεται. Λοιπόν, ότι η άμυνά του πλέον από εκεί που ήταν εξοπλιστή πλέον δεν βλέπετε. Δηλαδή ο Μπάτλερ τον έκανε. Του άφησε τραύματα. Εντάξει, όλη αυτή η σειρά δεν βλέπονταν από τον Μιλγόκη. Είχε για το θέμα του Γιάννη και ψυχολογικά. Έτσι. Πέσαν τελείως, το χάσαμε, ξεκινήσει πάμε. Αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω είναι, παιδιά, ότι δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα. Γιατί το συμβόλαιο που δώσανε στον Κρις είναι ανταλλάξιμο πλέον. Δηλαδή, το 30 το χρόνο σε αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή τη στιγμή, είναι asset. Δηλαδή, μπορεί να τον πάρει μια ομάδα. Λες εσύ τώρα. Σαν αντάλλαγμα. Λέω τώρα εγώ τι λέω. Είναι manageable. Ξεκινάει η χρονιά. Πάμε καλά, αλλά όχι τόσο καλά όσο νομίζουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θέμα που ξέρουμε μόνο εμείς σαν ομάδα. Ναι. Και βρίσκουμε έναν αγοραστή να πάει, ο οποίος θέλει να είναι αντάμπουφ το συμβόλαιο και σου δίνει κάτι λίγο πιο ελπιδοφόρο. Ειδικά στο back-end, εκεί πέρα στο τρίτο χρόνο, ας πούμε. Θα είναι πολύ καλό αυτό το delay. Ναι, γιατί θα ανεβαίνει 10%, οπότε θα είναι ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι πιο manageable. Ναι. Το μόνο το οποίο βάζω ερωτηματικό εγώ είναι αφενός ότι η προϊστορία με τους τραυματισμούς, δηλαδή ξέρεις ότι παίρνεις έναν παίχτη ο οποίος πιθανότητα δεν θα είναι παίχτης για όλα τα μάτια της χρονιάς, θα έχεις περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και η πτώση απόδοσης ως επακόλουθο αυτού που τα τελευταία, δηλαδή μετά το πρωτάθλημα ο Μίλτον δεν έχει παίξει μπάσκετ. Να ρίξω, το συμβόλαιο του Γιάννη μέχρι πότε είναι? Νομίζω 26. Άλλα δύο χρόνια. Δύο χρόνια ή τρία. Είναι μέχρι το 2026. Το έκανε online ουσιαστικά με τον Μίλτον. Ναι. Ουσιαστικά τι κάνει. Εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή, στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, που θα είμαστε σε φάση, άμα δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα, ότι ξέρεις, μάλλον πρέπει να το ανταλλάξουμε, γιατί είναι έτοιμος να ζητήσει ανταλλαγή οτιδήποτε. Που βέβαια, βάσει τη συνοτροπία του, δεν μας το έχει δείξει αυτό ο Γιάννης που το κάνει. Έτσι, μην λέμε, έτσι. Απλά υπάρχουν διάφορα στήμες και τα λοιπά. Έχουν μπει και Αντινάκη. Υπάρχουν κάτι διάφορα. Δεν βλέπω καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή που κάνουμε τη συζήτηση, ο Γιάννης να αλλάξει ομάδα. Okay. Άλλοι που έχουν με πολύ δύναμη έχουν άλλη ιδέα. Ναι, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, απλά τι λέω, ότι τότε Γιάννη μου, όσον αφορά τον Μίτλετον, θα είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Θα είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο που θα μπορείς να το κάνεις dump σε κάποιον άλλο, κάποιος άλλος να διάσει τα βιβλία του και μπορεί να πάρεις ένα star. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί
να βρεθεί αυτός ο επόμενος συνοδοιπόρος του Γιάννη που να τον πείσει να μείνει στην πόλη. Okay. Εντάξει, ναι, okay, το δέχομαι αυτό που λες. Από την άλλη, μπορεί να χάσει και δύο χρόνια. Ναι, περιμένω. Όχι, ναι, το παράδειγμα είναι από το πικ του παίκτη. Ναι. Αυτό. Okay, πάντως, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για την πορεία των Bucks. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία των Bucks στην κανονική περίοδο. Δεν είμαι αισιόδοξος για την πορεία των Bucks στα playoff. Θα είναι πάντα σοβαρή. Ναι, θα είναι σοβαρή. Καλά, ειδικά άμα πάει ο Lillard στο Miami, μιλάμε τώρα για αλλαγή ναι. ισορροπιών. Επίσης, θέλω λίγο να δω και το κοινό προπονητή έτσι. Μιλάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία μετά από τόσα χρόνια αλλάζει την προπονητή φιλοσοφία και όλα αυτά τα πράγματα. Adrian Griffin, με τις ευχές του Γιάννη. Με τη σφραγίδα. Και να πω επίσης ότι οι Bucks, επειδή το παρακολούθησα λίγο με τους undrafted rookies, οι οποίοι δεν πήγανε τέλος πάντων και φερέλπιδες παίχτες, έχουν πάρει στο Summer League τους διάφορους παίχτες που μπορεί να βγουν κάποιοι λαχιάκια, διαμαντάκια που θα έλεγε. Ένας γνωστός. Το οποίο Summer League ξεκίνησε στο Salt Lake. Έτσι, έχουμε εκεί πέρα κάποια παιχνιδάκια, κανείς δεν ενδιαφέρει. Βίτε να πιάνει εκδόμηση εδώ, Summer League, αγόρι, μια πες. Είδαμε τον Τζετ Χόμπριν να κάνει όργια. Ναι, λοιπόν. Μην ξαναχτυπήσει πάλι, πάει και πες εκεί πέρα. Αχα. Ο Κλαχώμα υπάρχει μόνο. Τρέμαν. Όχι, υπάρχει μόνο ένα παίκτη στο Summer League που λέγεται Kenneth Lofton Jr., ο οποίο είναι στο Memphis. Είναι λίγο πιο παχή από μένα. Και από το Zion Williamson λίγο πιο παχή και ξέρει το τριπλό μπάσκετ του Zion Williamson. Θέλω να το πω αυτό γιατί τον αγαπώ. Το 9 φοράει. Τον αγαπώ. Είναι γεματούλη και έχει είναι σπανό και φαίνεται σαν κοριτσάκι τη μούρφη με φρέκλε και τέτοια. Και έχει τα κοτσιδάκια πολύ περίεργο, ξέρει όσο μπάσκετ ξέρουν όλοι μαζί. Σαν Γιάννη λοιπόν, εμεί ελπίζουμε ότι running it back θα πάει καλά τα πράγματα, δεν θα χτυπήσουμε στα play. Επίσης ο Jay Crowder θα πάρει ρόλο φέτος και θα πάνε καλύτερα πράγματα. Έλα, Jay Crowder, το ρόλο καλώς όρισες. Είναι ηθοποιός που μου κάνει το μπασκετμπολίστα. Καλώς όρισες. Και μπορεί να παίξει και ο Ινδιάνος Μαζόν Μποσάμ. Ναι, Μποσάμ. Να πάρει να του δώσουμε λίγο χρόνο για αυτού. Μπόμπι Πόρτις εκεί σκληρά. Να το χρησιμοποιήσουμε στην εθνική.